να εξαγνίσουμε τον εαυτό μας, έτσι. Όσο κανείς εξαγνίζει τον εαυτό του, τόσο βοηθάει και στο γενικότερο εξαγνισμό της οικογένειάς του, αν είναι πατέρας, ας πούμε, των παιδιών του. Γιατί βλέπετε τι λέει η Αγραφή, αμαρτία γονέων παιδεύουσι τέκνα, έτσι. Και απ' την άλλη, ο εξαγιασμός των γονέων βοηθάει και στο λύσιμο των προβλημάτων όλων των παιδιών, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Έτσι και ένα βασικό πρόβλημα των νέων είναι ακριβώς αυτός, ο πειρασμός της σάρκας. Λοιπόν, όσο οι γονείς εξαγνίζονται και ζουν αγνή ζωή και έχουν και σωστή μεταξύ τους σχέση και σοφροσύνη και καθαρότητα, τόσο βοηθάνε τα παιδιά τους να ζουν αγνά και καθαρά. Έτσι, από την πείρα μου βλέπω γονείς που είχαν αγνότητα και φτάσανε στο γάμο αγνή καθαρή, έχουν και παιδιά αγνά και καθαρά. Ξέρετε πόση σημασία έχει αυτό. Όταν οι γονείς έχουν φτάσει καθαροί στο γάμο ή έστω έχουν κάνει μια σωστή προετοιμασία με μια καλή εξομολόγηση πριν το γάμο, αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά τους, που θα γεννηθούν μετά, βέβαια, έτσι, μετά το γάμο, να έχουν και αυτά αγνότητα. Γι' αυτό, επειδή είμαστε αλλήλων μέλη, ο ένας κομμάτι του άλλου, επηρεάζουμε πάρα πολύ, και ειδικά οι γονείς τα παιδιά. Και όταν λέμε αγνότητα, το τονίζουμε αυτό, δεν είναι μόνο στο σώμα, αλλά και στη σκέψη και στις επιθυμίες και στο βλέμμα. Σε όλα πρέπει να έχουμε αγνότητα, σε αισθήσεις γενικώς. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τα παιδιά. Και προσευχές πρέπει να κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους, να φυλαχθούν αγνά και καθαρά, αλλά και να εξασφαλίσουν, ας πούμε, συνθήκες που να βοηθήσουν τα παιδιά στην αγνότητα. Ας πούμε, δεν θα πρέπει να μπαίνουν στο σπίτι περιοδικά βρώμικα, βιβλία που να έχουν βρώμικες εικόνες. Γιατί κάποια στιγμή το παιδί θα τα βρει αυτά, θα τα περιεργαστεί και θα γεμίσει και αυτό με ένα σωρό λογισμούς και επιθυμίες κακές. Ή να έχει ανεξέλεκτη, ας πούμε, την τηλεόραση, το διαδίκτυο. Το πιο σωστό είναι να μην υπάρχει καθόλου τηλεόραση. Αυτό είναι το τέλειο για ένα σπίτι. Γιατί η τηλεόραση είναι πηγή μολυσμού και δαιμονικών ενεργειών. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που είχε πολύ μεγάλη διόραση, ότι εκπέμπει δαιμονική ενέργεια η τηλεόραση. Βγάζει δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και κάποτε ένα παιδάκι που θυμίαζε το σπίτι του, τη γωνιά που ήταν τηλεόραση δεν τη θυμίαζε. Και του λέει η μητέρα του, γιατί λέει δεν θυμιάζει εκεί, γιατί λέει να εκεί είναι ένας μαύρος και δεν με αφήνει. Πάνω στην τηλεόραση κάθε ένας μαύρος με κέρατα. Ήταν ο διάβολος. Βγάζει δαιμονική ενέργεια. Και το διαδίκτυο σήμερα ακόμα περισσότερο, αν δεν προσέξει κανείς και δεν κάνει σωστή χρήση. Δεν πρέπει δηλαδή να σερφάρουμε, να ανοίγουμε το διαδίκτυο και όπου μας πάει και ό,τι προτάσεις μας κάνει να τις ανοίγουμε, γιατί μετά καταστραφήκαμε. Θα πρέπει πολύ προσεκτικά και οι γονείς θα πρέπει να βάζουν όρια και να προσέχουν, ειδικά τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα οριμότητα, το τι βλέπουν και το τι ακούνε και με ποιους συναναστρέφονται. Γιατί είπαμε όχι μόνο τα μάτια αλλά και τα αυτιά. Έτσι και οι συναναστροφές και οι συνομιλίες μπορεί να εξάψουν το πάθος. Και ο γονέας είναι υπεύθυνος για το παιδί. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ότι το κύριο μέλημα των γονέων θα πρέπει να είναι το να φυλάξουν τα παιδιά τους την αγνότητα, την καθαρότητα. Σας είπα, θα πρέπει να αγωνιστούμε οι γονείς με τη μετάνοια να εξαλείψουμε όσο γίνεται τα αμαρτήματα του παρελθόντος, ώστε να μην επηρεάσουν τα παιδιά. Έτσι και να μην υποκύπτουμε σε νέες αμαρτίες. Όσο κανείς αγωνίζεται σωστά, όσο εξαγιάζεται, τόσο ευκολότερα είναι τα πράγματα για τα παιδιά. Έτσι, ο εξαγιασμός των γονέων, λέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών. Με τη μετάνοια, με τα δάκρυα, βλέπετε ο Άγιος Δαβίδ έκανε μία φορά στη ζωή του μοιχεία και φόνο, μία φορά στη ζωή του. Και έκλαιγε όλη του τη ζωή για αυτό το αμάρτημα, παρόλο που ήξερε ότι ο Θεός τον είχε συγχωρέσει. Γιατί έκλαιγε? Όχι γιατί αφέβαλε, αν τον είχε συγχωρέσει ο Θεός, το ήξερε ότι τον είχε συγχωρέσει. Αλλά γιατί συναισθανόταν το βάρος της αμαρτίας του, το πόσο λείψε το Θεό, και αυτό
το κλάμα τον βοηθούσε ώστε να μην ξαναπέσει. Όσο κάνει στη μάτι το αμάρτημά του και συντρίβεται και πενθεί, τόσο παίρνει παρηγοριά από το Θεό, αφενός και αφετέρου προφυλάσσεται να μην το ξανακάνει αυτό το λάθος. Και όσο πιο μεγάλο είναι το λάθος, τόσο πιο πολύ πρέπει να είναι και το κλάμα, έτσι, και η συντριβή και η μετάνοια και ο κόπος που κάνουμε για το Θεό. Γιατί αυτό μας προφυλάσσει να μην επαναλάβουμε το λάθος.